στο διακύβευμα των ευρωεκλογών εστίασε από την Καλαμάτα ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Λαϊκή Ενότητα Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Το διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης είναι να στείλουμε ένα μήνυμα στα ελληνικά πολιτικά κόμματα που έχουν παραδοθεί στους πιστωτές, αν θέλετε, στο ζήτημα, στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και στους Αμερικανούς, να στείλουμε ένα μήνυμα στους πιστωτές, γιατί είναι αδιανόητο ο ελληνικός λαός να εκπροσωπηθεί στην Ευρωβουλή. Είναι θύμα ενός εγκλήματος οργανωμένου από τη Μέρκελ, από το Σόιμπλε και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα γελάει όλος ο κόσμος μαζί μας αν στείλουμε δια της ψήφου ή δια της αποχής μας την επόμενη Κυριακή τους εκπροσώπους δυνάμεων που εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές στην Ελλάδα. Και επίσης για να παλέψουμε για μια διαφορετική Ευρώπη, για μια Ευρώπη δημοκρατική, οικολογική, κοινωνική και ανεξάρτητη, αυτό ακριβώς το πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να. Και σε εμάς να σωθούμε, να ξεφύγουμε από τις μεγάλες αυτές καταστροφές που δυστυχώς μας απειλούν, παρά όλα όσα λένε οι κυβερνητικοί για δήθεν φυγή από τα μνημόνια κτλ. Ο μόνος που έχει φύγει είναι ο κύριος Τσίπρας από την αλήθεια και από την αξιοπρέπεια, δυστυχώς. Και για εκείνον και για όλους μας. Αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αντιμετωπίζουμε μια προοπτική Ελλάδας χωρίς Έλληνες. Μας τα έχουν πάρει όλα, τη δημόσια και την ιδιωτική σιγά σιγά περιουσία. Μας παίρνουν και τα παιδιά μας. Είναι μια μορφή νέου παιδοπατρώματος. Θα πάμε σε μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την πορεία και αν θέλετε είναι και πιο εύκολο για τους Έλληνες πολίτες, ακόμη και αν δεν είναι πεισμένοι. Για διάφορους λόγους μπορεί να θέλουν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Στις ευρωεκλογές όμως μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να στείλουν ένα μήνυμα. Αλίμονο αν δεν το κάνουν. Περισσότερο, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν στην ουσία της πολιτικής που ασκείται και που σας θυμίζω ότι αποφασίστηκε από κοινού και ψηφίστηκε και από τα δύο αυτά κόμματα και από το κίνημα αλλαγής το καλοκαίρι του 2015. Μιλάμε για το τρίτο και πιθανώς χειρότερο μνημόνιο, το μνημόνιο της λαϊλασίας. Επί της ουσίας, επί των παραμέτρων αυτής της πολιτικής συμφωνούν. Εκεί που διαφωνούν είναι ότι ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται πιο φιλάνθρωπος απέναντι σε ορισμένα κοινωνικά στρώματα, η Νέα Δημοκρατία πιο ανελέητη. Αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία του προγράμματος, διότι εξακολουθούμε να αποπληρώνουμε ένα εξαιρετικά μη βιώσιμο χρέος, όπως το περιγράφει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και αυτή η πορεία οδηγεί στην καταστροφή της χώρας, σε μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες.